Θα μου πείτε οι εκλογές θα δώσουν νέα σχήματα κτλ. Το καταλαβαίνω. Καταρχήν, νομίζω ότι και μετά την τοποθέτηση του κ. Βορύδη και με βάση την κεντρική πολιτική εκτίμηση, ότι το ερώτημα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα σχηματίσει μια κυβέρνηση συνεργασίας ή αν θα είναι αυτοδύναμος. Αυτό θα κληθεί. Ναι, βεβαίως. Θα αναγυρνάμε στην αυτοδυναμία. Πάλι τα ίδια. Και θα την αποζητήσουμε. Υπέρ των συνεργασιών, τώρα θέλετε αυτοδυναμία. Των συνεργασιών είμαστε ούτως ή άλλως, το έχουμε αποδείξει και τη στρατηγική μας των συνεργασιών την έχει αγκαλιάσει και ο λαός. Άλλες στρατηγικές της αριστεράς δεν. Τελεσφόρησαν. Την αυτοδυναμία δεν τη θέλετε, κύριε Μία μικρή παρένθεση. Άμα είστε υπέρ της συνεργασίας. Να σας πω γιατί. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να αποφασίσει αν θα υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει την ισχυρή διαπραγμάτευση και να βάλει την χώρα μας και την πατρίδα μας σε μια νέα τροχιά, ή θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες συνεργασίες οι οποίες έχουν και παρελκόμενα τα οποία ενδεχομένως να μην είναι επιθυμητά. Εντάξει, θα δούμε από εκεί και πέρα. Δεν είναι οι δικές θέσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να επιμείνω στο ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορικού τύπου αλλαγή. Και θέλω να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία ότι πάρα πολλοί κόσμος του συντηρητικού χώρου, παραδοσιακοί ψηφοφόροι του συντηρητικού χώρου, έρχονται σε επαφή με την αριστερά. Και μπορεί σε μια πρώτη φάση απλώς να εναποθέτουν τις πολιτικές τους προσδοκίες στο δικό μας χώρο, νομίζω ότι στην επόμενη φάση όλος αυτός ο κόσμος. Την αριστερά, όχι με εσάς, εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την αριστερά, έτσι όπως πάρουμε. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι κρίσιμο που είπε ο κ. Οικονόμου, γιατί θα πυροδοτήσει η συζήτηση. Ακούστε, δείτε. Είναι άλλο πράγμα να μετακινήσει τι θέσει σου και να κάνει πράγματα τα οποία έλεγε ότι δεν θα κάνει ή να μην κάνει πράγματα που έλεγε ότι θα κάνει. Και άλλο πράγμα. Κομμάτια του λαού τα οποία δεν ήταν δίπλα σου και μαζί σου πριν, να πείθονται ότι αυτή τη στιγμή εν προκειμένου το πρόγραμμα της αριστεράς είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος και αυτό να υπερβαίνει τα παραδοσιακά πολιτικά μας όρια. Τον αστερίσκο που λέγατε, κύριε.